Οι νεότεροι γνωρίζουν το ραδιόφωνο ως FM, οι παλαιότεροι θυμούνται τα μεσαία, τα βραχαία και τα μακρά κύματα εκπομπής. Έρχεται όμως, Νίκο, η ψηφιακή εποχή να τα σαρώσει όλα. Έτσι είναι. Η ψηφιακή εποχή φέρνει ψηφιακή πλατφόρμα. Εκπομπής. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό απλά σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε ιντερνετικό ραδιόφωνο στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου μας. Αντί για αριθμούς και συχνότητα, όπως ξέρουμε τώρα, θα έχουμε γράμματα. Θα γράφουμε το όνομα του σταθμού και αμέσως θα συνδεόμαστε. Ακριβώς όπως κάνουμε και στο ίντερνετ. Για τις αλλαγές και τις προκλήσεις της ψηφιακής πλατφόρμας, μας μιλά στο βίντεο που ακολουθεί η συνάδελφος Ειρήνη Γιαναρά, ραδιοφωνική παραγωγός στο δεύτερο πρόγραμμα. Η τεχνολογία με το ραδιόφωνο είναι άμεσα συνυφασμένη. Το πρόβλημα που υπήρχε τα τελευταία τουλάχιστον 100 χρόνια, δηλαδή πάμε για τον προηγούμενο αιώνα, ήταν ότι δεν έτρεχε το ίδιο το ραδιόφωνο με την τεχνολογία. Πήγαινε μπροστά η τεχνολογία, το ραδιόφωνο καθυστερούσε αρκετά. Στην Ελλάδα άργησε πάρα πολύ να μπει στην τεχνολογική κούρσα. Τα τελευταία περίπου 20 χρόνια, από τη δεκαετία του 80 και μετά, γίνονται φοβερά άλματα. Αυτό τώρα που μας οδηγεί, περίπου πάνω κάτω το βλέπουμε όλοι. Ξαφνικά εμφανίζονται τα ιντερνετικά ραδιόφωνα, ξαφνικά συζητάμε για DAB, για DRM ραδιόφωνα, γίνεται μεγάλος λόγος πια για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Όλα αυτά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζουν το ραδιόφωνο, χαρακτηρίζουν το μέλλον και το παρόν του. Μέσα σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Κυρίως όμως αυτό που ουσιαστικά πρέπει να απασχολεί τους ανθρώπους που δουλεύουν στο ραδιόφωνο, τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τεχνολογία του ραδιοφώνου, δεν είναι μόνο η τεχνολογία αυτή καθεαυτή, αλλά το πώς αυτή θα είναι συνυφασμένη από εδώ και πέρα με το περιεχόμενο αλλά και με τους ακροατές. Επομένως, τα αμιγώς ιντερνετικά ραδιόφωνα γίνονται κυρίαρχη τάση πια. Έτσι είναι. Και θα υπάρχει δυνατότητα, ενώ σήμερα οι συχνότητες είναι λίγες, στην ψηφιακή πλατφόρμα είναι άπειρες. Έτσι, κάθε ιντερνετικό ραδιόφωνο μπορεί να βρει το δικό του χώρο. Στην πρώτη κάρτα που βλέπουμε, θα δούμε αμέσως τώρα στην οθόνη μας, είναι στο ψηφιακό ραδιόφωνο υποστήριξη, δυνατότητα υποστήριξης άπειρων σταθμών. Στην αμέσως επόμενη κάρτα θα δούμε μαζί ότι οι νέες τεχνολογίες εκπομπής είναι το DRM, που σημαίνει Digital Radio Mondial. Έτσι έχει κατοχυρωθεί διεθνώς και πατάει στην ενοτροπία των βραχαίων και των μακρών. Στην τελευταία δεκάρτα βλέπουμε ότι τα ελληνικά ιντερνετικά ραδιόφωνα θα έχουν τη δυνατότητα να ακούγονται και από το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου μας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το ιντερνετικό ραδιόφωνο που ακούω στον υπολογιστή μου θα το ακούω και στο ραδιοφωνάκι που έχω στο σπίτι, το οποίο δεν έχω πετάξει ακόμη. Ακριβώς αυτό, και πολύ καλά έχεις κάνει. Γιατί το μεγάλο κέρδος για όλους μας θα είναι ότι ο κάθε ακροατής θα μπορεί να διαλέξει τη θεματολογία που του αρέσει, γιατί θα γίνονται εκπομπές για κάθε γούστο και θέμα, αφού δεν θα υπάρχει περιορισμό στο πρόγραμμα. Έτσι, την ίδια ώρα, κάθε σταθμός θα μπορεί να μεταδώσει περισσότερες τις μίας εκπομπές. Τις δυνατότητες που προσφέρονται μας εξηγεί ο Άρης Πορτοσάλτε στο βίντεο που ακολουθεί. Το γεγονός ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Ελλάδα δεν εκπέμπουν μόνο μέσω του διαδικτύου, αλλά είναι με τον παραδοσιακό τρόπο, έχω την εντύπωση ότι αφορά στην οργάνωση αυτών των ραδιοφωνικών σταθμών εντός διαδικτύου. Το σημαντικό είναι να διαχωρίσει ο ακροατής ή η ακροάτρια, ο αναγνώστης ή η αναγνώστρια, το κοινό εν τέλει, ποιος είναι, πού θα βρει την ακριβή πληροφορία. Συνεπώς, εκεί θα διαγωνιστούμε. Εμείς έχουμε σήμερα τα μουσικά ραδιόφωνα και τα ενημερωτικά ραδιόφωνα, τα αθλητικά ραδιόφωνα. Μπορεί να παίρνει ακόμη περισσότερη εξειδίκευση. Γιατί όχι? Λοιπόν, αφού λοιπόν το διαδίκτυο είναι ένας χώρος στο οποίο ευνοούνται τα πειράματα, ευνοούνται τα καινούργια, γιατί όχι να μην πάμε σε ένα ακόμη πιο εξειδικευμένο ραδιόφωνο, το οποίο θα ικανοποιεί ένα κοινό. Θα έρχεται ένα άλλο δίπλα του, το οποίο θα ικανοποιεί ένα άλλο κοινό που θα θέλει κάτι άλλο. Νομίζω το πεδίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και σε ένα θεματικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων, γιατί όχι? Έτσι είναι. Είναι το όνειρό μου αυτό. Και είναι πάρα πολύ κοντά. Τεχνολογική πρόοδος δείχνει ότι πολύ σύντομα θα το έχουμε στη διάθεσή μας. Το πιο σημαντικό, ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι είμαστε πολύ κοντά είναι ότι στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ αυτό είναι ήδη πραγματικότητα. Λοιπόν, ο χρόνος δεν επιτρέπει να πούμε περισσότερα. Στην εκπομπή Ψηφιακή Ελλάδα, με σένα, ΕΤΕΝΑ, κάθε Δευτέρα απόγευμα μπορούν να μάθουν οι τηλεθεατές μας και οι ραδιοφωνατζίδες περισσότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ.